σύν της πόρνης της μεγάλης, την σκαθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες της γης εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερεν εν πνεύμα της στην έρημον, κι είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων, βλασφημίας, έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και γυνή το ενδεδημένη πορφύραν και κόκκινων και, χρυσωμένη με χρυσών και λίθους, τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριων, γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Και επί το μέτωπον αυτής το όνομα γεγραμμένων, μυστήριων, Βαβυλώνη μεγάλη ημίτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδον τη γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού, και είδον αυτήν εθαύμαζα θαυμασμών μέγαν. Και μη είπεν ο άγγελος, διετί εθαύμασας, εγώ θέλω σιυπή το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον το οποίον είδος ήτο και δεν είναι, και μέλλει να αναβεί εκ της αβύσου και να υπάγει απώλειαν. Και θέλω συνθαυμάσει κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφία. 7 κεφαλαί είναι 7 όροι όπου η γηνή κάθεται από αυτόν, και είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν και ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθεν έτη, και όταν έλθει ο λίγο πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος, και είναι εκ των 7 και υπάγει απώλεια. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς. Ήτινες βασιλείαν δεν έλαβον, έτη, αλλά μίαν ώρα λαμβάνουσε εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτε έχουσιν μίαν γνώμη, και θέλουν παραδώσει στο θηρίον τη δύναμη και την εξουσία νεαυτών. Ούτε θέλουν πολεμήσει με το αρνίον, και το αρνίον θέλει νικήσει αυτού, διότι είναι ο κύριος των κυρίων και ο βασιλεύς των βασιλέων. Και όσοι είναι μετά αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μη λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και όχλη και έθνη και γλώσσε. Και τα 10 κέντρα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτε θέλουσιν μισήσει την πόρνην, και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένη και γυμνήν. Και τα σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτοί θέλουσιν κατακάψει εμπειρή, διότι ο Θεός έδωκε εις τας καρδίας αυτόν ακάμωση τη γνώμη του Θεού, και να γίνωσι της αυτής γνώμης, και να δώδωσοσι τη βασιλεία αυτών εις το θηρίον, έως σου εκτελεστώσιν οι λόγοι του Θεού. Και η γηνή την οποία είδες είναι η πόλη μεγάλη, έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Αμήν. Έχουν περάσει τα πρώτα 3,5 χρόνια. Έχει γίνει το μυστήριο το Μέγα. Από τον ουρανό έπεσε, εξεδιώχθη καλύτερα, το χερούφ το επισκιάζουν ο διάβολος και ο σατανάς μετά των αγγέλων αυτών, και κατοικεί πλέον επί της γης, καθώς ο Κύριος μας προφητεύοντας είχε πει ότι είδον το σατανά ως αστραπή εξ ουρανό πεσόντα, αλλά εσείς να χαίρεστε, όχι γιατί έχετε εξουσία επ' αυτόν, αλλά γιατί τα ονόματά σας είναι γεγραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και άρχισαν μετά αμέσως από την πτώση του διαβόλου επί της γης, ο διάβολος απέκτησε τεράστια εξουσία, και έτσι ο Αντίχριστος έγινε κυρίαρχος σε κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος. Και πλέον ήλθε η περίοδος της οργής της μεγάλης, της μεγάλης θλίψης, της οργής του Θεού. Μια θλίψη μοναδική, δεν έγινε ούτε θα ξαναγίνει επί της γης, γιατί προέρχεται και από την οργή του Θεού και του αρνίου του εσφαγμένου, αλλά και από την οργή του Αντίχριστου, επάνω σε αυτούς οι οποίοι δεν θα θελήσουν εν τέλει να υποταχθούν στον Αντίχριστο, να προσκυνήσουν αυτόν και την εικόνα του, και να βάλουν στο δεξί χέρι και στο μέτωπο το χάραγμα το δικό του,
το χάραγμα του ονόματός του. Τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην ανθρωπότητα, γιατί πλέον εκχέονται οι επταφιάλες, οι οποίες έχουν τη μορφή της παγκοσμιότητος, η οργή του Θεού σε παγκόσμια κλίμακα. Αφού έπεσε και η τελευταία φιάλη, που ήταν σεισμός με χαλάζι ενός θαλάντου που, αν δεν κάνω λάθος, είναι 30 κιλά ή κάτι τέτοιο, ή και περισσότερο ακόμη, δεν θυμάμαι ακριβώς δηλαδή, καταστράφηκαν λοιπόν τα πάντα. Τώρα αρχίζει η αποδόμηση της βασιλείας του Αντίχριστου, η οποία θα αρχίσει από την πόρνη τη μεγάλη, τη Βαβυλώνα. Ποια είναι τώρα η Βαβυλώνα? Μέχρι τώρα έχουμε δει τον Αντίχριστο, που είναι ο άνθρωπος της απολίας, τον οποίον έθεσε ο διάβολος για να έχει πάσαν την εξουσία επί της γης. Είναι ο ψευδοπροφήτη και μοιάζει ο Αντίχριστος με τον Χριστό, αλλά ακριβώς το αντίθετο, καθώς το αντίστοιχο του παντοδύναμου Θεού είναι ο δράκος, ο δράκον, ο σατανάς, και υπάρχει και ψευδοπροφήτης, ο οποίος δίνει την εξουσία, συστήνει και δίνει την εξουσία όλη στον Αντίχριστο. Είναι ακριβώς όπως η τριάδα του Θεού, δηλαδή ο Πατέρας που έχει την απόλυτη εξουσία. Το έργο το κάνει διά του Ιησού Χριστού και μάλιστα εν πνεύματι Αγίω. Έτσι και ο διάβολος το έργο το κάνει διά του Αντιχρίστου με τη δύναμη του ψευδοπροφήτη. Όμως δεν λείπει και το αντίστοιχο της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι η νύμφη του Χριστού. Το αντίστοιχο της Εκκλησίας είναι η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα, η πόρνη μεγάλη. Γι' αυτό ήλθε ένας εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τα επτά φιάλας, που ερήφθησαν επί της γης και λάλησε με τεμού, έλα τώρα να σου δείξω την κρίση που θα κάνει ο Θεός της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, όπου είδα τα πολλά, μας εξηγεί ο λόγος του Θεού, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσα. Έλα να δεις τώρα πώς θα κρίνω και πώς θα κριθεί η Βαβυλώνα. Μετά της οποίας, ποια είναι η Βαβυλώνα, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γην εκ του ίνου τους πορνείας αυτής. Αυτή η Βαβυλώνα όμως δεν έγινε έτσι στα καλά καθούμενα, καθώς είναι γεγραμμένο το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται και η δημιουργία της Βαβυλώνος ήδη πριν την αρπαγή της Εκκλησίας ενεργείται. Δύο πράγματα ενεργούνται εν γέννη και κυρίαρχα στην ανθρωπότητα μέσα από το μυστήριο της ανομίας. Το πρώτο είναι η παγκοσμιοποίηση, που είναι πολιτικό και κοινωνικό γεγονός και το οποίο θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης, ύστερα από τις μεγάλες κρίσεις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντολογικές, από τα μεγάλα διέξοδα που έρχονται και υπάρχουν πλέον στην ανθρωπότητα, θα δημιουργήσει εξ ανάγκης τις συνθήκες ώστε όλοι οι άνθρωποι να αποδεχθούν ότι η λύση των προβλημάτων, καταρχάς της Ευρώπης, θα είναι η ενοποίησή της και μάλιστα κάτω από έναν άρχοντα, ο οποίος μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα αποκαλυφθεί και είναι ο Αντίχριστος, και στα 3,5 χρόνια της παγκόσμιας εξουσίας του Αντιχρίστου, όπως είπαμε. Αλλά πέραν της παγκοσμιοποίησης που ήδη υφίσταται, υπάρχει και ένα άλλο κυρίαρχο γεγονός που προσδιορίζει τις έσχατες ημέρες και μοναδικά γεγονότα δεν υπήρχαν παλαιότερα, είναι της Βαβυλώνας, της παγκόσμιας εκκλησίας, η οποία ήδη και όπως είπαμε για πρώτη φορά εμφανίζεται πέραν από την παγκοσμιοποίηση και η οικουμενικότητα. Τι είναι η οικουμενικότητα?
Η έννοια της οικουμενικότητας για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 1910, καθώς την ίδια περίοδο, το 1906, παρουσιάστηκε το κίνημα της Πεντηκοστής που αποτελεί την πρώιμον βροχήν των εσχάτων ημερών. Μέχρι τότε υπήρχαν οι δύο μεγάλες εκκλησίες που προήλθαν από το σχίσμα του 1000 περίπου μετά Χριστό, η Ανατολική Ορθόδοξη και η Δυτική Καθολική, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη γεωγραφική, τις γεωγραφικές συνθήκες, βεβαίως και την οργανωτική δομή, γιατί η Δυτική Καθολική ήθελε το αλάνθαστο του Πάπα. Στη συνέχεια, μετά το 1500-1600, μετά με ένα μακρύ μεσαίωνα, οι παραβάσεις και οι αμαρτίες της Καθολικής εν γέννη Εκκλησίας, που είχε φτάσει στο να εκδίδει και συγχωροχάρτια για τους πεθαμένους, αλλά και για τους ζωντανούς, οδήγησε τους ανθρώπους να στρέψουν το βλέμμα τους στη γραφή και έτσι δημιουργήθηκε η μεταρρύθμιση, η θρησκευτική, χριστιανική μεταρρύθμιση, με πρωταγωνιστές τον Λούθυρο, τον Καλβίνο, τον Σβίκλιο και άλλους, που αντιμετωπίστηκαν από την Καθολική Εκκλησία με δύο χαρακτηριστικά που σήμερα τα άμαθα. Πρώτον, την αυτοκάθαρση, δηλαδή είπαν φταίμε να διορθωθούμε, και δεύτερον την κατάρτιση μέσα από θεολόγους που έστελαν σε όλη την επικράτεια της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι περιορίστηκε το μεταρρυθμιστικό κίνημα μέσα σε 2-3 κράτη, που όμως επεξετάθη σε όλη την οικουμένη, δημιουργώντας εστίες ευαγγελικές, δηλαδή πίστης στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όμως κατακερματίστηκε αυτό το κίνημα λόγω των διαφόρων διδασκαλιών που έφεραν, που ήταν και από αιρέσεις απολίας, όπως είναι η αποκαταλλαγή, η θεωρία της αποκαταλλαγής, όπου είπαν ότι όλοι θα σωθούν, και ο διάβολος και οι άγγελοι αυτού, γιατί είναι αγαθός ο Θεός, σαφώς είναι αίρεση απολίας, ή του απολύτου προορισμού που έφερε ο Καλβίνος, ότι ο άνθρωπος είναι εκλεγμένος ή όχι από το Θεό εξ αρχής και προκαταβολής κόσμου, όχι προγνωρισμένος αλλά εκλεγμένος, εξού και οι εκλεκτοί και οι μη εκλεκτοί. Αργότερα προχώρησαν στο πιο ήπια έκφραση του απόλυτου προορισμού, που είναι η σωτηρία δεν χάνεται. Από τη στιγμή δηλαδή που σώζεσαι, δεν χάνεις τη σωτηρία σου. Και προχώρησαν πολύ και ακόμη περισσότερο. Περιέγραψαν το σώμα και το αίμα του Χριστού, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, ότι είναι σύμβολα εις ανάμνηση και όχι δια της πίστεως το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σωτηριακές διδασκαλίες, γιατί ο Χριστός λέει, όποιος δεν τρώγει το σώμα μου και το αίμα μου, συνεχόμενα τρώγει, όχι έφαγε, τρώγει το σώμα μου και το αίμα μου, το οποίο είναι διδόμενον, συνεχίζεται να δίδεται κάθε Κυριακή στις εκκλησίες του Θεού, και το υπερημών κλώμενον, και συνεχίζει να κόπτεται με την κλάση του άρτου. Δεν έχει ζωή, είναι νεαυτής. Είναι σε σωτηριακού περιεχομένου, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν πολλά δόγματα, θα έλεγα, μέσα εν γέννη στον διαμαρτυρόμενο χώρο, με διάφορες διδασκαλίες ο καθένας. Άλλοι μιλούσαν για το κενοτικό, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε μόνο άνθρωπος και όχι Θεός. Βέβαια αυτό υπήρχε και παλαιότερα, και οι περισσότερες από αυτές τις αιρέσεις υπήρξαν απαρχής στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, λεγόμενοι πατροπασχίτες. Η συνέχιση όμως ήταν κάτι το φοβερό. Αφού δημιουργήθηκε το κίνημα της Πεντηκοστής του 1906 και μέσα σε 20 χρόνια ή 30, από το 1906 ως το 1936, η Πεντηκοστή έγινε δόγμα παγκόσμιο και εκατομμύρια άνθρωποι είναι σήμερα βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, το 1910 ο διάβολος άρχισε και δημιουργούσε πια τα θεμέλια της Βαβυλώνας, με πρώτον τον διαδογματικό οικουμενισμό. Είπαμε, παγκοσμιοποίηση και οικουμενικότητα, τα δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά των εσχάτων ημερών, από τον διάβολο και τον σατανά.
για να δημιουργήσει αυτό το οποίο διαβάζουμε και το οποίο θα ζήσουν κάποιοι, εύχομαι κανείς από εμάς, με τη χάρη του Χριστού, μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου. Το 1910 δημιουργήθηκαν οι πρώτες σκέψεις οικουμενικότητας. Καταρχάς, διαδογματική, ανάμεσα στα δόγματα τα υφιστάμενα. Με ωραίες λέξεις, πολύ εντυπωσιακές, πολύ γλυκές, που δελεάζουν τις ψυχές των ακάκων, παραδείγματος χάρη ενότητα, ποιος δεν θέλει την ενότητα, συντροφικότητα, φιλανθρωπία, αγάπη. Και έτσι από το 1910 το 1948 δημιουργήθηκε πια επίσημα, έλαβε δηλαδή σάρκα και οστά ο διαδογματικός οικουμενισμός. Το 1948 δημιουργήθηκε επίσημα το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, όπου καταρχάς αποτελείται από τον προτεσταντικό χώρο, στη συνέχεια προσχώρησαν το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η επίσημη Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, νομίζω και η της Κύπρου, με πολλές αντιδράσεις μέσα, με έναν όρο μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι όσοι πιστεύουν ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστό και ομολογούν με το στόμα τους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, θέλουν σωθεί. Και πήραν μάλιστα και το εδάφιο που λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσάντων εις εμέ δια του λόγου αυτού, δια να είναι πάντες εν. Βέβαια η ερμηνεία είναι τελείως διαφορετική από αυτή που εδόθη μέσα στο διαδογματικό οικουμενισμό, γιατί ο Ιησούς Χριστός μιλάει «αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου». Η ενότητα κοινό παρανομαστεί έχει την αλήθεια, η ενότητα που κηρύττει ο Ιησούς Χριστός. «Και εγώ αγιάζω τον εαυτό μου εν τη αληθεία, καθώς δεν λέω ότι θέλω εγώ, αλλά ότι μου λέει ο Πατέρας μου, και έδωκα την αλήθειά σου, το λόγο σου σε αυτούς, και προσεύχομαι υπέρ όλων των ανθρώπων που θα πιστεύσουν στα λόγια αυτών των μαθητών, δηλαδή στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αγίασον εν τη αληθεία σου, για να είναι πάντες εν». Ο κοινός λοιπόν παρανομαστής της ενότητας των χριστιανών είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλιώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, η ενότητα της πίστεως. Αυτός λοιπόν ο διαδογματικός οικουμενισμός πήρε διαστάσεις, αλλά το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν υπάρχει πλέον διδασκαλία, δεν υπάρχει αίρεσης. Ένα τους ενώνει το βάφτισμα. Εφόσον βαφτίζονται στο όνομα είτε του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε του Ιησού Χριστού ή οτιδήποτε, είναι ένα. Αυτό όμως είναι το ξεκίνημα της Βαβυλώνας Μεγάλης. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει συνέχεια. Και συνέχεια είναι ο διαθρησκειακός οικουμενισμός που δημιουργήθηκε και αυτός. Πρώτα είπαν, οι θρησκείες χωρίζουν τους ανθρώπους. Εμείς θα τους ενώσουμε. Οι ηγέτες των εκκλησιών μας θα τους ενώσουμε. Θα γίνουμε ένα, όπως λέει και ο Χριστός. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο κίνημα, το οποίο ήταν των ανθρώπων που πίστευαν σε ένα Θεό, των μονοθεϊστών, που ήσαν Ισραηλίτες, Άραβες και Χριστιανοί. Δεν μας χωρίζει τίποτα, σε ένα Θεό πιστεύουμε. Αλλάχ τον λέμε, Θεό τον λέμε, τώρα μην πούμε για τους προφήτες, τον Ιησού Χριστό, τον Μωάμεθ. Αυτά μας χωρίζουν, εμείς θα δούμε αυτά που μας ενώνουν. Και έτσι το 1967 ή 68, δεν θυμάμαι ακριβώς, το 68 νομίζω, έγινε η πρώτη συνάντηση του διαθρησκειακού οικουμενισμού. Μέχρι σήμερα εξελίχθηκε και έλαβε πια σάρκα και οστά. Υπάρχει. Και μάλιστα η πρώτη δημόσια λειτουργία την οποία έκαναν ήταν λίγες μέρες πριν, όταν κάποιος σκότωσε 26 άτομα, 20 παιδιά και 6 μεγαλύτερους στο Νιούτον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
και την τελετή της κηδείας την έκανε η νέα θρησκεία, η οποία έχει σαν λόγο, έχει σαν σήμα της One God, ένας Θεός, One Light, ένα φως, Many Lamps, πολλά λιχνάρια. Ήδη υπάρχουν ναοί αυτού του διαθρησκευτικού οικουμενισμού ή συγκριτισμού. Ο συγκριτισμός δεν προέρχεται από το συγκρίνο, αλλά είναι αρχαία ελληνική λέξη που προέρχεται από την Κρήτη, καθώς είναι η ένωση όλων των Κρητών ενάντια σε όλους τους εχθρούς που έρχονταν εναντίον του νησιού. Δημιουργήθηκε, έχει δημιουργηθεί πια η θρησκεία αυτή, υπάρχει και αυξάνει μέσα από το κλίμα του New Age, της νέας εποχής πραγμάτων, που πλέον έχει κυριαρχήσει στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο. Εκτός βέβαια από τους μονοθεϊστές, προσετέθησαν και όλες οι άλλες θρησκείες, γιατί το σύνθημα είναι να μην χωρίζουν οι θρησκείες, αλλά να ενώσουν τον κόσμο οι θρησκείες. Και μπήκαν και όλες οι άλλες θρησκείες που υπάρχουν, και παγανιστές και σατανιστές ακόμη. Και έτσι η Βαβυλώνα που βλέπουμε τώρα στην Αποκάλυψη, μετά τη μεγάλη κρίση, τη μεγάλη οργή, ήδη υπάρχει, αδερφοί. Βέβαια, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ζούμε, τώρα εμείς πρέπει να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν τοπική εκκλησία. Πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας. Ποιοι είμαστε? Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο είχαν τότε στην Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες είναι ποιος είναι ο πλησίον, που αρχίζει και που τελειώνει. Πολύ σοβαρό πρόβλημα το είχαν. Ήταν εγώ και η οικογένειά μου? Ήταν εγώ και η συγγένειά μου, γιατί ήταν συγγένειες. Ή εγώ και η φιλή μου, φιλή του Εφραήμ, φιλή του Λεβί, φιλή ποιος είναι ο πλησίον, ή όλος ο Ισραήλ, ή και οι Σαμαρίτες, αφού είναι δίπλα μας, ή και οι Μωαβίτες που είναι γειτονές μας. Και έτσι μεταφράζεται στα αγγλικά ο πλησίον τώρα, γείτονας. Αλλά δεν είναι αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Πόσο επεκτείνεται και πόσο μικραίνει. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς οι χριστιανοί. Όχι με την έννοια του πλησίον, που υφίσταται και σε εμάς η έννοια του πλησίον, αλλά με την έννοια της αδελφικότητας. Ποιοι είναι αδελφοί μας? Αδελφοί μας είναι μέσα σε αυτήν την τοπική εκκλησία, ή αδελφοί μας είναι στην ευρύτερη τοπική εκκλησία, εν προκειμένου στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής? Ή είμαστε αδελφοί με όλους τις εκκλησίες της Πεντηκοστής σε όλη την ανθρωπότητα? Ή είμαστε αδελφοί με όλες τις διαμαρτυρόμενες εκκλησίες, τις ανεγεννημένες? Ή είμαστε αδελφοί και με τους χριστιανούς, ορθόδοξους και καθολικούς? Πού αρχίζει και πού τελειώνει? Η έννοια της οικουμενικότητας έχει το απόλυτο. Για μένα το διαδογματικό, αδελφοί είμαστε όλοι όσοι ομολογούμε Ιησού Χριστόν. Και δεν έχουν άδικο, αυτό λέει και η Γραφή. Μάλιστα, αν βρισκόμαστε τώρα εμείς, κάποιοι από εμάς, σε ένα εχθρικό προς το χριστιανισμό περιβάλλον, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα αραβικά κράτη, όλοι οι χριστιανοί εκεί είναι αδελφοί, ανεξαρτήτως ομολογίας. Γιατί έχουν τον Χριστό, προσεύχονται στον Χριστό, ζητάνε βοήθεια από τον Χριστό. Πιστεύουν ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Πιστεύουν ότι είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού. Αν όμως φύγουν από εκεί και βρεθούν σε ένα χριστιανικό κράτος, τότε ψάχνουν να βρούνε με ποιους μοιάζουν με βάση την άποψή τους, την αλήθεια τους. Άλλοι πηγαίνουν και λένε αδέρφια μας είναι οι Ορθόδοξοι, άλλοι λένε αδέρφια μας είναι οι Καθολικοί, άλλοι λένε εν γέννη αδέρφια μας είναι Προτεστάντες. Αλλά και μέσα στους Προτεστάντες ψάχνουν να βρούνε. Αδέρφια μας είναι οι Ευαγγελικοί, αδέρφια μας είναι οι Μεθοδιστές. Με ποιους ταιριάζουνε, με ποιους μοιάζουνε, ποια τα πιστεύω τους, δηλαδή η αλήθεια την οποία φέρνουνε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, αγαπημένα μου αδέρφια, που ζούμε τώρα,
σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης που ένα ελάχιστο κράτος σαν την Ελλάδα ταλαιπωρείται οικονομικά και κοινωνικά και τρέμει όλος ο δυτικός κόσμος γιατί φοβάται τον ντόμινο, μέσα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον οικουμενικότητας και διαδογματικής αλλά και διαθρησκειακής, εμείς πρέπει να βρούμε το δρόμο μας τώρα. Πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας. Γιατί αν φύγουμε από εδώ και πάμε σε ένα άλλο κράτος, θα ψάξουμε να βρούμε μια εκκλησία που να μας εκφράζει. Όλοι είναι αδέλφια. Αμήν. Εγώ λέω αμήν. Αλλά εάν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Άρα είναι απαραίτητο να βρούμε την ταυτότητά μας. Ποιος είμαι? Και βέβαια δεν βρω την ταυτότητά μου και έτσι πρέπει να κάνω με τη λογική μου, αλλά θέλω να βρίσκω και να βρω την ταυτότητά μου μέσα από το Ευαγγέλιο. Και η ταυτότητα των χριστιανών είναι καθαρή. Μετανοήσατε πρώτον, δηλαδή επικαλεστείτε το όνομα του Χριστού για να αναγεννηθείτε, βαφτιστείτε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών και το αποτέλεσμα είναι να λάβετε τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, γιατί προς εσάς είναι υπεσχημένο, δεδομένο και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός, και τέταρτον σώθητε από τις γενεάς αυτής διεστραμμένης, αγιασμός. Ταυτότητά μου λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλη. Μετανοώ και συνεχίζω να μετανοώ. Βαφτίζομαι εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών για να αποβάλω το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Πιστεύω ότι ο Χριστός βαφτίζει με πνευμάγιο και το ζητάω και προσέχω, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, Άγιοι γίνεστε, καθώς είμαι Άγιος, εγώ είμαι Άγιος και προσέχω τον αγιασμό μου. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Αυτός είμαι. Και αν είμαι αυτός, ψάχνω να βρω που υπάρχουν άλλοι τέτοιοι. Για να γίνουμε μαζί. Εφόσον συμφωνούμε, μπορούμε και να περπατάμε μαζί. Εάν δεν συμφωνούμε, δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί. Είναι νόμος πνευματικός, απαράβατος, μοναδικός. Και στη συνέχεια ψάχνω να βρω την αποστολή μου. Ποιο είναι το έργο μου? Γιατί δεν με κάλεσε ο Κύριος για να πιστεύω, αλλά για να εργάζομαι. Εργάζεστε μη για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα, η ζωή είναι αιώνιον. Έχω έργο. Και αυτό το έργο ποιο είναι? Πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Μαθητεύσατε βαφτίζοντες και διδάσκοντες. Αυτή είναι η αποστολή μου. Αυτό είναι το έργο μου. Να ομολογώ τον Χριστό όπου βρίσκομαι, να τον οδηγώ στον Χριστό για να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και να σωθεί και να τον οδηγήσω στο βάφτισμα εν είδα της άφεση αμαρτιών που εδέχθηκα κι εγώ και να τον διδάξω, να μας διδάξει ο Χριστός την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά όχι μόνο, και την πρακτική λειτουργία της Εκκλησίας, και όχι μόνο, και την νοοτροπία τη χριστιανική που μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να μας διδάξει. Άρα έχω ταυτότητα, ξέρω ποιος είμαι. Είμαι εγώ ο Γιώργος ο Κοροβέσης που έχω μετανοήσει. Έχω βαφτιστεί εν ύδατι. Ζήτησα και ο Κύριος με βάφτισε με πνευμάγιο και τώρα αγωνίζομαι τον αγώνα τον καλό στον αγιασμό και στην καθαρότητα γιατί θέλω να φτάσω στον ουρανό. Και έχω και έργο. Αποστολικό. Γι' αυτό εμείς λέμε, έτσι λέμε, δεν είμαστε προτεστάντες. Η Εκκλησία μας δεν είναι διαμαρτυρόμενη, είναι αποστολική. Έχει αποστολή. Μα εσείς μια χούφτα. Α, εδώ είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πάντοτε η Εκκλησία του Χριστού ήταν μια χούφτα. Μια χούφτα ήταν στην Παλαιά Διαθήκη Ισραηλίτες. Μια χούφτα ήταν στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία του Χριστού στο Ανώγιο. Μια χούφτα ήτανε
σε όλες τις πόλεις. Μια χούφτα ήταν η εκκλησία στους Φιλίππους, μια χούφτα ήταν η εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, μια χούφτα ήταν η εκκλησία στην Κόρινθο. Παντού είναι μικρών πίμνιων. Και μάλιστα απομονωμένο, μεμονωμένο πίμνιο πάνω στο όρος. Αυτή είναι η εκκλησία. Εμείς δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και μάλιστα η εκκλησία των τελευταίων ημερών είναι καθαρή. Έχεις μικρά δύναμη. Μικρή είναι η εκκλησία. Μα δεν θα είμαστε όλοι μαζί. Εδώ να το δούμε τώρα. Εδώ να το δούμε το όλοι μαζί. Θα είμαστε όλοι μαζί εν τη αλήθεια. Στην αλήθεια θα είμαστε όλοι μαζί. Και μάλιστα θα αγωνιζόμαστε να είμαστε ένα. Αλλά στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν θέλουμε εμείς διδασκαλίες παράξενες και παράλογες. Τους αγαπάμε τους άλλους, όλους πάρα πολύ. Και μάρτυρς μας είναι ο Χριστός. Αλλά έχουμε πάρει μία απόφαση. Δείξε μας τα λάθη μας, όποιος και να είσαι, μέσα στη γραφή για να τα, για να τα διορθώσουμε. Και όμως μας ενδιαφέρει είναι η αλήθεια, αμήν αδελφοί. Η αλήθεια μας ενδιαφέρει. Από την αλήθεια δεν θέλουμε να εκκλίνουμε. Ενότητα της πίστεως. Παγκοσμιοποίηση και γενικά οι οικουμενιστικές τάσεις εξαφανίζουν την αλήθεια χρησιμοποιώντας ωραίες λέξεις. Αγάπη, ενότητα, είπαμε, συντροφικότητα, υπομονή, να ανεχόμαστε, ανοχή. Ωραίες λέξεις, γραφικές λέξεις. Αλλά δεν έχουν ένα στήριγμα που είναι η αλήθεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να έχει και η Εκκλησία μας ταυτότητα. Για να έχει και η Εκκλησία μας αποστολή. Και ποια είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας μας? Μία. Η Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ο στήλος και το θεμέλιο της αληθείας. Το οικοδόμημα είναι η αλήθεια. Και η Εκκλησία το στηρίζει. Υπάρχουν πολλές αλήθειες. Όχι, μία είναι η αλήθεια. Μία. Ποια? Ο λόγος σου, Πάτερ μου, είναι η αλήθεια. Μία αλήθεια. Εδώ τώρα η οικουμενικότητα τι λέει? Υπάρχουν πολλές αλήθειες. Και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο παραπέρα. Κάτσε, αδερφέ μου, πώς υπάρχουν πολλές αλήθειες? Μία είναι η αλήθεια. Ο άρτος και ο ίνος είναι σώμα Χριστού. Μία είναι η αλήθεια. Και πρέπει να γίνεται κάθε Κυριακή. Μία είναι η αλήθεια. Μέσα όμως στον οικουμενισμό παίρνουν πια οι οποιασδήποτε ανθρώπινες δοξασίες. Δηλαδή, εντάξει, μην είμαστε τόσο αυστηροί. Την υπακοή στο Ευαγγέλιο που τη θέλει ο Χριστός, τη θεωρούμε εμείς τι? Το θεωρούν αυτοί τι? Αυστηρότητα. Εάν η υπακοή στο Ευαγγέλιο είναι αυστηρότητα, είμαστε αυστηροί, τι να κάνουμε? Και θα συνεχίζουμε να είμαστε. Όχι με τους άλλους, τον εαυτό μας. Έπειτα ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Σπουδάσατε να παραστήσετε τον εαυτό σας δόκιμο εις το Θεό. Πώς? Να είστε εργάτες ανεπαίσθητοι, ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας. Υπάρχουν τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των πρεσβυτέρων της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που μας παρεδόθησαν και ο Θεός κατά θεία πρόνοια μας τα διατήρησε απόλυτα σωστά. Έχουμε την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά και την πρακτική. Η αλήθεια περιλαμβάνει και την πρακτική της Εκκλησίας. Δεν μπορεί η Εκκλησία να λειτουργεί όπως θέλω εγώ. Θα κάνουμε κοινωνία κάθε μέρα. Θα κάνουμε κοινωνία Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Θα κάνουμε κοινωνία Πέμπτη και Κυριακή. Κάτσε, ποιος είσαι εσύ? Και ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι ανάγκη τώρα γυναίκα προσευχομένη ή προφητεύουσα να έχει και καλυμμένη την κεφαλή. Αφού το λέει εδώ θυκόμη αντικαλύματος. Μα λέει αν πρέπει η γυναίκα να έχει και καλυμμένη την κεφαλή της γιατί μοιάζει με την εξυρισμένη ή την κουρεμένη και είναι σχρόν στη γυναίκα, καθώς είναι σχρόν στη γυναίκα να κουρεύει, να ξυρίζει τα μαλλιά της, τότε ας καλύπτεται.
πώς θα το αλλάξουμε εμείς τώρα? Άρα περιορίζονται τα όρια μας. Δεν στενοχωριόμαστε γι' αυτό. Αντιθέτως χαιρόμαστε. Γιατί θέλουμε να έχουμε ταυτότητα σαν εκκλησία. Στήλος και θεμέλιο της αληθείας. Δεν θέλω να με ενώνει εμένα αγαπησιολογία με εσάς. Ούτε με τη γυναίκα μου. Ούτε με τα παιδιά μου. Θέλω να με ενώνει η αλήθεια του Ευαγγελίου, αδερφοί. Γιατί αν με ενώνει η αλήθεια του Ευαγγελίου, είτε σαν διδασκαλία, είτε σαν πρακτική λειτουργία της Εκκλησίας, είτε σαν νοοτροπία χριστιανού, τότε ευαρεστώ το Θεό. Τότε θα έχω την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού. Τότε η Εκκλησία θα έχει και αποστολή. Και η αποστολή της ποια θα είναι? Μαθητεύσα, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μα από σας μια χούφτα? Εμείς είμαστε μια χούφτα εδώ. Υπάρχει και άλλη μια χούφτα σε άλλες πόλεις. Υπάρχει και, άλλες χούφτες σε άλλες περιοχές. Σε άλλα κράτη. Που δημιουργούνται τώρα. Από ποιον? Από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Διώχνοντας από πάνω τους ανθρώπινες παραδόσεις, ανθρώπινες πρακτικές, ανθρώπινες νοοτροπίες που κατήργησαν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Όχι, δεν θέλουμε αυτόν τον οικουμενισμό. Δεν τον θέλουμε. Εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο, αδερφοί. Τέτοιο οικουμενισμό δεν τον θέλουμε εμείς. Γιατί ξέρουμε που θα μας οδηγήσει. Θα μας οδηγήσει στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, η οποία θα είναι η εκκλησία που ήδη υπάρχει, με όλες τις θρησκείες, λέγοντας μην πιστεύετε στις θρησκείες, χωρίζουν τους ανθρώπους. Αλλά να πιστεύετε σε εμάς που ενώνουμε τους ανθρώπους. Τους ενώνεται, αλλά κάτω από ποιον? Εμείς θέλουμε να είμαστε χωρισμένοι κάτω από τον Χριστό. Τι να το κάνουμε αλλιώς? Και αυτή η παγκοσμιοποίηση έχει, αδερφοί αγαπητοί, συνέχεια. Και ο διαδογματικός οικουμενισμός έχει συνέχεια, αλλά και ο διαθρησκειακός οικουμενισμός έχει συνέχεια. Και ποια είναι η συνέχεια? Το πρώτο σύμπτωμα είναι το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Πάβει να είναι Ευαγγέλιο σωτηρίας των ανθρώπων και γίνεται Ευαγγέλιο φιλανθρωπίας. Καλά, κακό είναι? Κακό δεν είναι. Αντιθέτως μάλιστα, είναι πολύ καλό. Αλλά δεν είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Χάνω την αποστολή μου. Η αποστολή μου ποια είναι? Και η αποστολή της Εκκλησίας ποια είναι? Μαθητεύσατε, βαφτίζοντες και διδάσκοντες. Βγάζω την αποστολή μου τώρα. Και το κοινωνικό Ευαγγέλιο τι έχει χαρακτηριστικό? Τη φιλανθρωπία. Ναι, αλλά για τη φιλανθρωπία ο Χριστός τι είπε? Όσα πράττει δεξιά σου, να μην ξέρει αριστερά σου. Στο κοινωνικό Ευαγγέλιο ελάτε να μας δείτε πόσο καλοί είμαστε. Τα δίνουμε όλα, τα χαρίζουμε όλα. Πηγαίνουμε παντού, κάνουμε κοινωνικό έργο. Κάτσε, αδερφέ. Το κοινωνικό έργο είναι αποτέλεσμα της σωτηρίας και της αλήθειας του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία. Το επόμενο στοιχείο από το στον οικουμενισμό από το κοινωνικό Ευαγγέλιο είναι η εκοσμίκευση. Αφού είμαστε όλοι μαζί, όπως είμαστε όλοι. Κοσμικότητα είναι η μη ενότηση, είναι το σύνθημά τους. Αυτή είναι η κοσμικότητα, η μη ενότητα. Τι λες καλέ? Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει φανερώθη χάρις του Θεού η σωτήριος, η διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν. Αυτή είναι η κοσμικότητα, την ασέβεια, τα σκοσμικάς επιθυμίας και να ζώμεν πώς? Αγίος, δικαίος και ευσεβός τον παρούντο του το αιώνα. Βγάλαμε τα μαντήλια, βγάλαμε την κοινωνία, όποτε θέλουμε την κάνουμε, χαλάσαμε την πρακτική της Εκκλησίας, τώρα χαλάσουμε και την νοοτροπία μας. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Προσέχετε με σέβας και με βλάβεια, και το κείμενο λέει κάτι πολύ σοβαρό. Με εδώ, με σεμνότητα και ευλάβεια να δοξάζετε το Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων.
Δεν μπορεί η γυναίκα επαγγελωμένη σε θεοσέβεια να είναι έτσι ώστε να αρέσει στους ανθρώπους. Στο Χριστό θέλει να αρέσει. Στον άντρα της θέλει να αρέσει. Όχι στον κόσμο. Μπαίνει η φιλαρέσκεια και μπαίνει μετά η ιδιωτική ευσέβεια. Εγώ όπως θέλω θα δοξάζω το Θεό. Στο σπίτι μου, με τον τρόπο μου, ο Θεός είναι καλός, με ακούει. Σ' ακούει, αλλά εσύ τον ακούς. Ο Θεός ακούει, μας ακούει, αλλά εμείς τον ακούμε. Η εκοσμίκευση μετά φέρνει πράγματα δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Τα δύσκολα, το πρώτο που φέρνει είναι τα διαζύγια. Δεν μπορεί να τα βρει η γυναίκα με τον άντρα. Ο άντρας ζηλεύει, η γυναίκα ζηλεύει. Αρχίζουν και ο ένας να αρέσει τον άλλον πιο πολύ για τον κόσμο κλπ. Ανταγωνισμός, ποιος βγάζει πιο πολλά λεφτά. Προσευχή, άντε καλέ τώρα που θα προσευχηθούμε. Καθένας μόνος του δεν προσεύχεται. Όχι προσεύχεται, καθένας μόνος του δεν προσεύχεται. Τα παιδιά, ο ένας στην Ανατολή και άλλος στη Δύση. Η αμαρτία πλήρης. Στην εκκλησία παρόντες. Όσο και όποτε. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα όμως πρέπει να είμαστε ένα. Πρέπει να βρούμε χαρακτηριστικά για να ενωθούμε. Το βρήκαμε. Μουσικές συναυλίες, λατρευτικές βραδιές και λοιπά. Κάτσετε. Κάτσετε. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα δοξάσουμε όλοι το Θεό. Αλλά πώς θα τον δοξάσουμε. Η μία γυμνή, η άλλη ντυμένη, η άλλη με μαντήλι, η άλλη χωρίς μαντήλι, η μία χωρισμένη, η άλλη... πώς θα τον δοξάσουμε μαζί το Θεό. Πώς θα ψάλουμε μαζί στον Κύριο. Και τι είναι, ποιος θα ψάλει πιο ωραία. Αν ήταν να ψάλει ωραία, εγώ θα ήμουν από τους τελευταίους. Δόξα στο Θεό. Αλλά αυτό είναι. Εκκαρδίας λέει ψάλετε εις τον Κύριο. Θα τα αλλάξουμε τα πράγματα. Άμα ήρθαν τα διαζύγια, να τώρα και ο δεύτερος γάμος τον καημένο. Τον άφησε η γυναίκα του να μην τον παντρέψουμε. Φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Εμείς είμαι, εσείς είσαστε αυστηροί. Και να και ο πρώτος γάμος και να και ο δεύτερος γάμος. Εμείς μου πείτε ότι αυτό είναι εκκλησία. Με αποστολή, με ταυτότητα. Δεν είναι αδέρφια μας. Μωρέ, αδέρφια μας είναι. Αδέρφια μας είναι. Αλλά πώς να μπορέσουμε να περπατήσουμε μαζί. Τους αγαπάμε πολύ. Και δεν κάνουμε, δεν λέμε ψέματα. Ο Θεός ξέρει πώς προσευχόμαστε. Αλλά πώς θα συνεργαστούμε. Πώς θα λατρεύσουμε μαζί το Θεό. Πώς θα προσκυνήσουμε. Πού θα συμφωνήσουμε. Πώς θα συμφωνήσουμε. Σε τι θα συμφωνήσουμε. Αφού έρθουν μετά και η δεύτερη και η τρίτη γάμη, αυτά τα έχουμε δει, δεν τα φαντάστηκα εγώ. Αυτά είναι πραγματικότητες που λέω τώρα. Πάει η οικογένεια. Άμα πάει η οικογένεια, πάνε τα παιδιά. Άμα πάνε τα παιδιά, πάει η εκκλησία. Γιατί η εκκλησία αποτελείται από οικογένειες, αδερφοί. Και στην εκκλησία δημιουργούνται οικογένειες άγιες. Και από εκεί και πέρα, δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει τώρα. Γιατί? Γιατί δεν βάζουμε παρανομαστές κοινούς. Τώρα όλοι μαζί. Κοσμικότητα είναι η έλλειψη ενότητας. Φοβερό δεν είναι? Απόφθεγμα της κοσμικότητας, ορισμός. Ποιος θα εμποδίσει πια από τον διαδογματικό οικουμενισμό να προχωρήσουμε στον διαθρησκειακό οικουμενισμό? Τι όρια, ποια οδηγία Πνεύματος Αγίου, πού να τη βρει, τι λόγος Θεού, με αυτά θα ασχολούμεθα. Και μετά άλλα Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Θα πάμε στο Χριστό να γίνουμε όλοι εκατομμυριούχοι. Ωραίο δεν είναι? Και ο Αβραάμ δεν ήταν εκατομμυριούχος της εποχής του? Λέει η Γραφή, λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι θέλουν τον Χριστό για τη ζωή αυτή, ας είναι χειρότεροι των απίστων.
Τον Χριστό γιατί τον θέλουμε? Για την αιώνια ζωή, αδέρφοι, τον θέλουμε. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας θέλουμε. Μετά το Ευαγγέλιο της καλοπέρασης. Δηλαδή, κάνε ό,τι θες, άνθρωπέ μου, τώρα. Βάλε και ένα σταυρό εδώ και είσαι χριστιανός. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν είναι αυστηρός ο Θεός. Ζούμε στη χάρη. Με αυτή τη χάρη τι έχουμε πάθει. Πράγματι, ο Θεός έκανε χάρη και έστειλε τον Υιόν Του για να μας δώσει ο αιώνιο. Ο Χριστός έκανε χάρη και έχισε το αίμα Του. Έβαλε την ψυχή Του υπέρ ημών. Ο Παράκλητος κάνει χάρη και κατοικεί μέσα σε φθαρτά σώματα για να τα ζωοποιεί. Ζούμε μέσα στη χάρη. Η χάρη όμως δεν δικαιολογεί την αμαρτία. Αντιθέτως, κατακρίνει την αμαρτία και οδηγεί τον άνθρωπο στον αγιασμό. Γιατί άγιος δεν μπορεί να είμαι. Με τη χάρη του Χριστού θα με αγιάζει ο Θεός. Με τη χάρη του Χριστού θα με αγιάζει. Η συνέχεια, Βαβυλώνα. Και η Βαβυλώνα που θα φτάσει να εξυπηρετεί την παγκοσμιοποίηση. Έχουμε παράλληλους βίους. Παγκοσμιοποίηση, Βαβυλώνα. Παγκοσμιοποίηση θρησκείας, παγκοσμιοποίηση οικονομικών και κοινωνικών. Τώρα ανάγκη επίκειται. Τι, να βγει ο Αντίχριστος. Ποιος θα τον βοηθήσει? Η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα θα βοηθάει τον Αντίχριστο να αυξάνει και ο Αντίχριστος θα ανέχεται τη Βαβυλώνα έως καιρού. Δεν την πολυχωνεύει κιόλας. Γιατί θέλει να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Αυτό είναι αντίον σε πάσα Θεό εισέβασμα. Ενάντιος. Και μόλις τέλειωσαν και οι φιάλες, ήρθε η κρίση της Βαβυλώνος, αλλά το παράξενο είναι όχι από το Θεό, αλλά από τον Αντίχριστο και τους 10 βασιλείς που έδωσαν την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Θα την καταστρέψουν. Θα την καταγκρεμίσουν. Και μάλιστα θα το δούμε όμως την άλλη φορά. Λέει η Γραφή στο 17 εδάφιο. Από το 16 να διαβάσω. Και τα 10 κέδρα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτε θέλουσιν μισήσει εν τέλει την πόρνη, τη Βαβυλώνα, και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένη και γυμνή, και τα σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακάψει εν πυρή. Διωχμός της Βαβυλώνας τώρα. Εμπιστεύτηκε τον Αντίχριστο. Του έδωσε δύναμη. Τον υπηρέτησε. Αλλά και η Βαβυλώνα ακόμη έχει θεούς και σεβάσματα τα οποία μισεί ο Αντίχριστος και θα την καταστρέψει. Και 17 εδάφιο. Γιατί θα την καταστρέψει? Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσει τη γνώμη αυτού και να γίνωσει της αυτής γνώμης η 10 και να δώσωσει την βασιλεία αυτών επί των θηρίων έως σου εκτελεστώσιν η λόγη του Θεού. Και η γηνή την οποίαν είδες είναι η πώληση μεγάλη, η έχουσα βασιλεία επί των βασιλέων της γης. Την κρίση λοιπόν της Βαβυλώνας θα την κάνει ο Θεός, αλλά μέσα από τον Αντίχριστο και τα 10 κέρατά του, τους 10 βασιλείς. Αδελφοί μου, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον μέσα στις έσχατες ημέρες ιδιόρυθμο και μοναδικό. Το περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και της οικουμενικότητας, στο οποίο πρέπει να πάρουμε θέση. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν τοπική εκκλησία. Έχουμε ταυτότητα. Ταυτότητά μας είναι μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστο στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, την επαγγελία του Πατρός, γιατί προς εσάς είναι δεδομένο. Και προσέχετε από τις γενναίας ταύτης της πονηράς και διεστραμμένης. Μετάνοια, αναγέννηση, βάφτισμα εν ύδατη, βάφτισμα εν πνεύματι Αγίο και αγιασμός. Αυτή είναι η ταυτότητά μας.
Δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, χριστιανός πεντηκοστής ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Και έχουμε αποστολή σαν άτομα. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαφτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και μετά διδάσκοντες την γένουσα διδασκαλία, την πρακτική της Εκκλησίας και την νοοτροπία του χριστιανού. Και όλοι μαζί ανήκουμε σε μία Εκκλησία. Μικρή. Αυτή είναι. Με μικρά δύναμη. Αυτή είναι. Αλλά τα χαρακτηριστικά μας είναι ότι πρέπει να φυλάτουμε το Λόγο του Θεού και να μην αρνούμεθα το όνομα του Χριστού. Ταυτότητα της Εκκλησίας μας. Ο στήλος και το εδραίωμα, το θεμέλιο της αληθείας. Εν, ναι, εν τη αληθεία. Αυτή είναι η ασφαλής οδός. Πάνω σε αυτή την Εκκλησία και αυτή την Εκκλησία, ο μεν διάβολος οικοδομεί τη Βαβυλώνα του, ο δε Θεός οικοδομεί την περιστερά του. Πάνω σε αυτή την Εκκλησία, εγώ Ιησούς Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Πάνω στον Πέτρο, πάνω σε αυτή την πέτρα, εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Και τώρα τι κάνει ο Θεός όλη την οικουμένη? Φωτιές μικρές βάζει. Σε πόλεις, σε χωριά, σε χώρες, σε κράτη, που κάποια στιγμή όλες αυτές οι φλόγες θα πάρουν τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και τι θα γίνουν? Μία Εκκλησία. Αγία, ένδοξη, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αμόμητος, την οποία θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει. Καθώς είναι γεγραμμένο, το όρος του οίκου του Κυρίου, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτόν και θα λένε ελάτε να μας διδάξει τα σοδούς του. Ποιος? Ο Χριστός. Διότι εκ της Ιών θα εξέλθει λόγος Κυρίου. Ποια είναι η Ιών? Το όρος, το Άγιο. Όχι Ιερουσαλήμ, το όρος, το Άγιο. Όχι στα παιδινά, ούτε στα παραθαλάσσια. Το όρος του αγιασμού. Και ο αγιασμός είναι με την αλήθεια και με το Πνεύμα το Άγιο. Και βεβαίως και με την αγάπη, όπου αυτήν η αγάπη να φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού. Αμήν.